Να υποδεχθούμε τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, νεοεκλογέντα ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε, κύριε Νικολάου, θέλετε ή Αλαβάνο. Καλησπέρα σας. Ποιο επίθετο προτιμάτε? Νικολάου για λόγους συντομίας. Είναι και το πρώτο. Κύριε Νικολάου, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Νέο αίμα στην Ευρωβουλή, αλλά όχι νέο αίμα στην πολιτική. Έχετε τη δική σας πορεία διαγράψει. Παρ' όλα αυτά, ως νεοεκλεγής, θα ήθελα να μάθω με ποιες προτεραιότητες μπαίνετε στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, οι προτεραιότητες που μπαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, γιατί έτσι εμείς το αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Εξάλλου, καθένας δεν έχει από μας προσωπική ατζέντα, μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Είναι ακριβώς σε μια δύσκολη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια και με το αντιλαϊκό αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν. Γιατί όλα αυτά που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα η νεολαία μας έχουν το σημάδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι το ζήτημα που είναι τώρα στην επικαιρότητα, για παράδειγμα, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αυτό που τέθηκε στο επίκεντρο, με την 7ήμερη, 10ήμερη, 12ήμερη εργασία, ποιος την εφάρμοσε κτλ. Όλα αυτά είναι αντιλαγές κατεύθυνσης που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ψηφιστεί και έχουν νομοθετηθεί στην αρχή. Άρα λοιπόν, εμείς ανεβαίνοντας απάνω στις Βρυξέλλες, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αφενός στο προσκήνιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις ανάγκες, τα δικαιώματα, τις αγωνίες των Ελλήνων νεολαίων, εργαζομένων και των παλιότερων σε σχέση με τη ζωή τους συνολικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε μια στροφή προς την συντηρητικοποίηση και προς τα άκρα, κύριε Νικόλα. Αυτό τι δείχνει, πώς το ερμηνεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε, από την αρχή, από το περασμένο βράδυ δηλαδή της Κυριακής, εμείς κάναμε μια εκτίμηση ότι καταγράφεται συνολικά ακριβώς αυτό που λέτε. Μια συντηρητική αναδίπλωση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Αυτό κατά την άποψή μας δείχνει ότι η λαή της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει καταλαβαίνει ότι οι κυβερνήσεις, αυτοί που αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση σε κάθε χώρα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ονομάζονται σοσιαλδημοκράτες, νέοι ή παλιοί, είτε είναι νεοφιλελεύθεροι, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, κάποιες δράγες που είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Και αυτό τους οδήγησε πλατιά, ας πούμε, τον ελληνικό λαό να δει ότι τα όνειρά του, οι ελπίδες του, και με μια κυβέρνηση η οποία εδώ εμφανιζόταν με το μανδύα της αριστεράς, της προόδου, εφάρμοσε βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα. Και αυτό από τη μία τους οδήγησε να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά από την άλλη έχουμε το φαινόμενο να γυρνάνε πίσω σε παλιές, φθαρμένες, δοκιμασμένες λύσεις. Και αυτό, αν θέλετε, έχει και άλλο, είναι το ένα χαρακτηριστικό. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει γενικά μια καθίζηση των δυνάμεων, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα δεν εκφράζεται το ίδιο σε σχέση με το ΚΚΕ. Ακριβώς. Και πού το αποδίδεται αυτό? Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εγκύτερα ιδεολογικά από ότι ίσως η δεξιά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, έχασε ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών του. Αυτό όμως δεν κατευθύνθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί συνέβη αυτό, κατά την εκτίμησή σας? Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι μια ψήφος που έχει, πώς να το πω, μέσα σε εισαγωγικά απαιτήσεις. Είναι μια ψήφος δύσκολη. Γιατί το ΚΚΕ κάλεσε τον λαό να αποφασίσει ουσιαστικά να αλλάξει σελίδα. Όμως σε συνθήκες όπου κυριαρχεί αυτό που λέμε οι χαμηλές απαιτήσεις, ο κόσμος δηλαδή δεν περιμένει να δει άσπρη μέρα, δεν περιμένει ότι μπορεί να αλλάξει, δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά και προς το καλύτερο η κατάσταση την οποία υπάρχει. Και με αυτή την έννοια πέφτει και στα διλήμματα τα οποία μπαίνουν. Για παράδειγμα, πρόοδο, συντήρηση ή στο δίλημα του μικρότερου κακού, δηλαδή να φύγουν αυτοί, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Και αυτό τι δείχνει ότι ο λαός δεν ψηφίζει με κριτήριο τις δικές του ανάγκες. Και αυτό, αν θέλετε, το αποδεικνύει και ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών, στους οποίους τώρα αυτή την Κυριακή, για παράδειγμα, δίνουμε τη μάχη για να ξαναεκλεγούν οι 5 κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Κεσαριανή και στην Ικαρία. Όπου εκεί υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα τι σημαίνει κομμουνιστική διοίκηση σε ένα Δήμο. Ξέρουμε, εμείς δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κεντρική κυβέρνηση. Όμως πάρθηκαν μέτρα. Μείωση των δημοτικών τελών, η κατάργηση του σε κάποιες κατηγορίες, χτύπημα της ανταποδοτικότητας,
λειτουργία των Δήμων στην υπηρεσία των πολιτών χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν για αυτές τις υπηρεσίες. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτούς τους Δήμους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να ψηφίσουν δυνάμεις οι οποίες με την εγγύησή τους θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη, θα βάλουν την ανταποδοτικότητα, τα ιδιωτικά συμφέροντα από την πίσω πόρτα ή και από την μπροστά. Αυτό αποδείχνει ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι εκλογές είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπου κουμάντο κάνει το σύστημα το αστικό πολιτικό, το οποίο είναι φτιαγμένο και στη χώρα μας για να εξυπηρετήσει τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τις τεράστιες φοροαπαλλαγές που ψήφισε, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα και για τους εφοπλιστές, για τους φαρμακοβιομήχανους με τα clawbacks ή τα rebates και άλλα. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα και από μένα. Σταύρος Τζίμας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γίνεται αυτή την εποχή μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Δηλαδή, να διαρρήξει κατά κάποιο τρόπο, όχι στο άμεσο μέλλον φυσικά, να αποκοπεί από την αμερικάνικη ομπρέλα η Ευρώπη και να οικοδομήσει, να φτιάξει μια δική της αμυντική πολιτική με δικές της δαπάνες, δικά της όπλα, δικούς οπλισμούς και δικό της στρατό, τον Ευρωστρατό. Με δεδομένο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιτίθεται στην παρουσία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, πώς βλέπεσαι εσείς την προοπτική να αυτονομηθεί η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας από αυτό που εσείς αποκαλείτε αμερικάνικο υπεριαλισμό? Κοιτάξτε, κύριε Τζίμα, καταρχήν η ανάγνωση η οποία έχουμε εμείς των πεπραγμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα φάση είναι πολύ συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, καταρχήν η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν και στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Επίσης, κάθε νομοθέτημα, για να μην το αναλύσουμε παραπάνω, ας πούμε κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, δείτε την κοινή πολιτική άμυνας, δείτε την παγκόσμια στρατηγική της, στην παρούσα φάση είναι στρατηγικές οι οποίες διαπλέκουν ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ. Τώρα, βεβαίως, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν και υπάρχουν ανταγωνισμοί, αντιθέσεις, οι οποίες, αν θέλετε, εκφράστηκαν και με διάφορους τρόπους. Δείτε, για παράδειγμα, το μεγάλο ανταγωνισμό που γίνεται μεταξύ μεγάλων μονοπωλίων των Ηνωμένων Πολιτειών, δείτε Google, ας πούμε, με άλλα μεγάλα μονοπόλια της Ευρώπης για το οποίο θα κυριαρχήσει. Είναι πιθανό, δηλαδή, κάποια στιγμή να εκφραστεί και σε επίπεδο στρατιωτικό-πολιτικό. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει και τα δικά της τα συμφέροντα ενδεχομένως να μπορεί να τα εξυπηρετήσει και με στρατιωτικά μέσα και με μια σχετική αυτοτέλεια. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, και το ζήτημα μάλλον ποιο είναι, ότι δεν κερδίζει ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε οι υπόλοιποι λαοί, ούτε μπορεί εμείς να βλέπουμε εθνικά συμφέροντα, για παράδειγμα, της Ελλάδας στο Αφγανιστάν ή στη Συρία ή στην Ουκρανία. Είναι πόλεμοι και επεμβάσεις οι οποίες δεν επιφέρουν τίποτα καλό για τους λαούς. Ίσα-ίσα μπορεί να βάλουν και τον ελληνικό λαό σε πάρα πολλές περιπέτειες. Δείτε, για παράδειγμα, το ζήτημα με την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων στο ελληνικό έδαφος. Και τον είπα, πολλές είναι του ΝΑΤΟ και πολλές είναι και κοινές, που καθιστούν τη χώρα μας στόχο απέναντι της δεύτερης στρατιωτικά ισχυρότερης καπιταλιστικής χώρας, που είναι η Ρωσία, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι αυτό, ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού οποιαδήποτε ένταση και ισχυροποίηση τόσο της αυτοτελούς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, όσο και της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και αυτό που κρίνεται σήμερα, τόσο και στο ζήτημα της εισόδου της γειτονικής χώρας Βόρειας Μακεδονίας, εν πάση περιπτώσει, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και των υπόλοιπων Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά και με το ζήτημα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ουσιαστικά προωθούν, βάζουν και τα στρατιωτικά τους μέσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άλλες δυνάμεις, στο παιχνίδι, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη πίτα από την αγορά, όμως για τους δικούς τους ομίλους. Και για παράδειγμα, και εάν προχωρήσουμε σε μια επίλυση, λέμε εμείς τώρα, του ζητήματος των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο, με όποιον τρόπο και αν γίνει αυτό, θα δει ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα, μείωση στα τιμολόγια της ενέργειας που πληρώνει? Δεν θα δει.
Γιατί θα μπουν μέσα και οι ελληνικές εταιρείες, οι μεγάλες και οι αμερικάνικες και οι κυπριακές και οι ιορδανικές και οι ισραηλινές και οι τούρκικες και οι γαλλικές και οι ιταλικές. Και εκεί θα πάει. Ανοίγεται μεγάλα ζητήματα. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι στο τέλος, κύριε Νικολάου, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να τα ξαναπούμε. Μια που τώρα μόλις εκλεγήκατε. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς δεν τα αφήνουμε αυτά έξω, ξέρετε, από τη συζήτηση. Και νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός και στο ζήτημα αυτό της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τι στάση κρατάνε και τα υπόλοιπα κομμάτια, γιατί εκεί φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ πάνε καρμπών, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Εμείς λέμε ότι μπορεί και ο λαός μας και μπροστά στις εκλογές, γιατί έχουμε και άλλες εκλογές στις 7 του Ιούλη, να τα σκεφτεί όλα αυτά, την εμπειρία του. Στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως, και να ψηφίσει το ΚΚΕ για να αλλάξει πορεία, να κάνει τη διαφορά, να βάλει το δικό του συμφέρον μπροστά. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για το πρόταγμα των εθνικών εκλογών την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Νικολάου. Καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.